Καταρχάς, να πω ότι είναι λυπηρό και επώδυνο να εφαρμόσεις ένα μέτρο το οποίο προκαλεί κοινωνική αναστάτωση και δημιουργεί και προβλήματα οικογενειακά, προσωπικά, οικονομικής φύσεως, ιδιαίτερα σε μια περίοδο σαν τη σημερινή που ξέρουμε ότι όλα τα νοικοκυριά περνάνε δύσκολες στιγμές. Δύσκολες στιγμές περνάνε όμως και οι Δήμοι. Περνάει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν έχουμε λοιπόν μια ανταποδοτική υπηρεσία, όπως είναι η υπηρεσία άρδευσης, θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι αν δεν εισπράξει ο Δήμος, δεν μπορεί να παρέξει στη συνέχεια και υπηρεσίες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εάν το ποσό το οφειλόμενο από τον καθένα για την άρδευση των αγροτεμοχείων του δεν πληρωθεί, υπάρχει ο κίνδυνος την επόμενη χρονιά που θα ξεκινήσει η αρδευτική περίοδος να μην έχει δυνατότητα ο Δήμος να υποστηρίξει αυτή την δραστηριότητα της άρδευσης. Και για να την υποστηρίξει θα πρέπει να μπορεί να έχει την δυνατότητα να πληρώνει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, το ρεύμα, οι οποίες συνεχώς φουσκώνουν. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πληρώνει το κόστος μισθοδοσίας των υδρονομέων. Η ΔΕΗ αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια κατά 25-30% περίπου. Το κόστος μισθοδοσίας των υδρονομέων από 30.000 ευρώ περίπου πήγε στις 120.000 ευρώ περίπου. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ο Δήμος, σε περίπτωση που οι 100 και πλέον γεωτρήσεις τις οποίες διαχειρίζεται η υπηρεσία άρδευσης, εάν τυχόν πάθουν μια ζημιά, άμεσα να έχει τη δυνατότητα να την αντιμετωπίσει. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα τα παλιά αρδευτικά δίκτυα, τα οποία συνεχώς παθαίνουν ζημιές, άμεσα να έχει τη δυνατότητα να τα αντικαταστήσει και να τα συντηρήσει. Όλα αυτά σημαίνουν ένα τεράστιο κόστος. Εάν λοιπόν αυτό το ποσό δεν μπορεί να εισπραχθεί, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί και να λειτουργήσει όλο αυτό το κύκλωμα που έχει σαν αποτέλεσμα να λειτουργεί σωστά η παροχή αρδευτικών υπηρεσιών στους δημότες μας. Αυτή είναι και η επιθυμία του Δήμου και νομίζω και όλων των δημοτών μας. Να παρέχονται άμεσα και σωστά οι υπηρεσίες άρδευσης. Τι έχει γίνει λοιπόν μέχρι τώρα? Για λόγους που ίσως δεν χρειάζεται και δεν είναι και τις παρούσες να αναφερθούμε. Για διάφορους λόγους. Του πολιτικού συστήματος, του πελατειακού κράτους, της ελλιπούς προσπάθειας που γινόταν μέχρι τώρα για την ίσπραξη όλων αυτών των φελετών. Τι έχει γίνει? Να έχουμε ένα τεράστιο πλέον ποσό οφειλών των δημοτών μας προς το Δήμο. Το ποσό αυτό πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια. Ίσως και να τα υπερβαίνει πλέον. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν αυτό το ποσό λείπει από τα ταμεία του Δήμου, το οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για υπηρεσίες ανταποδοτικές άρδευσης, εάν λοιπόν λείπει, δεν μπορούμε να παρέχουμε και αυτές τις υπηρεσίες. Τα 2,5 χρόνια που έχουμε εμείς την ευθύνη διαχείρισης των πραγμάτων, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, το αναδείξαμε το συγκεκριμένο θέμα. Το ληξιπρόθεσμα οφειλών. Το αναδεικνύαμε σε όλες τις περιπτώσεις που συζητούσαμε οικονομικά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το αναδείξαμε με ιδιαίτερες συνεντεύξεις που δίναμε και στα μέσα ενημέρωσης, με ιδιαίτερα ρεπορτάζ που γραφόταν και στην τοπική εφημερίδα τη Νέα Επαρχία, αλλά και στην Ανατολή. Σε όλες αυτές τις ενημερώσεις που κάναμε, αναδεικνύαμε το πρόβλημα και τον κίνδυνο ο οποίος μπορεί να υπάρξει στη συνέχεια εάν δεν καλυφθούν αυτές οι οφειλές. Δυστυχώς, κάποιοι συγκεκριμένοι εξακολουθούσαν και εξακολουθούν μία συγκεκριμένη τακτική, να μην πληρώνουν. Οπότε έχουμε από τη μια μεριά αυτούς οι οποίοι είναι εντάξει στις οικονομικές υποχρεώσεις και από την άλλη μεριά αυτούς οι οποίοι συνεχώς θεωρούν ότι ο Δήμος είναι το σπίτι μας, το σπίτι τους, θα πρέπει να είναι εκείνος ο οποίος δεν πρέπει να εισπράττει. Μέχρι τώρα
Είχαμε μείνει στο στάδιο της ενημέρωσης, της έκκλησης, της ηκεσίας προς αυτούς να έρθουν να κανονίσουν τις οφειλές τους. Και δεν περιορίζομαι βέβαια, ίσως κάνω λάθος, περιορίζομαι μόνο στην άρδευση. Γιατί έχουμε και ένα μεγάλο κομμάτι οφειλών από αυτούς που δραστηριοποιούνται σε χώρους εστίασης και σε ξενοδοχεία και γενικά σε όλες αυτές τις δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Γιατί και αυτοί, σε ένα μεγάλο ποσό, περίπου 250.000, χρόνια τώρα, υπάρχουν άτομα τα οποία χρωστούν στο Δήμο. Εμείς λοιπόν κάναμε την ενημέρωση που πρέπει. Την κάναμε και γραπτά, με σημειώματα τα οποία πολλές φορές έχουν φύγει από το Ταμείο του Δήμου. Την κάναμε και προφορικά μέσω των μέσων ενημέρωσης και μέσω του θεσμικού οργάνου που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Μέχρι και την περίοδο που δεν υπήρχε κρίση, θα μπορούσαν λοιπόν να γίνουν πληρωμές. Να εξοφληθούν αυτές οι οφειλές. Δεν έγινε αυτό. Τώρα καταλαβαίνω που έχουμε κρίση, το πράγμα δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Όμως, η κρίση αυτή, όπως σας είπα, έχει επεκταθεί σε όλα τα επίπεδα πλέον. Άρα και στο Δήμο. Και από τη στιγμή που τώρα υπάρχει και η συγκεκριμένη νομοθεσία που επιβάλλει στην οικονομική υπηρεσία να προχωρήσει σε μέτρα τα οποία θα επιλέξει αυτή και τα οποία είναι κατάσχεση του ποσού από την τράπεζα, από ένα λογαριασμό που έχει οφειλέτη στην τράπεζα, δίμευση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, ποινική δίωξη του οφειλέτη σε περίπτωση που χρωστάει πάνω από 5.000 ευρώ. Η οικονομική υπηρεσία τι επέλεξε, με τη σύμφωνη γνώμη βέβαια της Δημοτικής Αρχής και την ομόφωνη αποδοχή του Δημοτικού Συμβουλίου, με όλο τον προβληματισμό που εκφράστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ο προβληματισμός αυτός έχει να κάνει βέβαια με το γεγονός ότι τώρα αναγκαστικά πάμε σε αυτά τα μέτρα και πληρώνουμε αμαρτίες ετών. Η οικονομική λοιπόν υπηρεσία μέσα σε αυτό το τοπίο και κάτω από αυτό το νομικό καθεστώς ήταν υποχρεωμένη να προχωρήσει σε αυτό το μέτρο. Το μέτρο προχωράει σταδιακά. Ελεγχθήκανε σε πρώτη φάση περίπου 1.500 με 1.600, δεν θυμάμαι ακριβώς, λογαριασμοί. Από αυτούς, αυτοί οι οποίοι φύλανε πάνω από 50 ευρώ και ο αριθμός αυτών είναι 340 περίπου άτομα, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να εισπράξει ο Δήμος. Πέραν της κατάσχεσης του ποσού το οποίο μπορεί να βρει από λογαριασμούς που μπορεί να έχουν οι οφειλέτες της τράπεζας. Βέβαια, αυτή την περίοδο τυχαίνει να μπαίνουν και τα ποσά των επιδοτήσεων ελαιολάδος της τράπεζας. Και οι τράπεζες, δεσμεύοντας τους λογαριασμούς, δεσμεύουν και αυτά τα ποσά. Αυτό είναι θέμα όμως που έχει να κάνει με την λογική που λειτουργούν οι τράπεζες. Ο ταμείας δεν προσανατολίζει την τράπεζα ποιο ποσό θα εισπράξει. Απλά την προσανατολίζει στο να εισπράξει ένα συγκεκριμένο ποσό και να αποδοθεί στο Δήμο. Και ανάλογα με τον τρόπο που λειτουργεί κάθε τράπεζα, από τη στιγμή που εισπραχθεί το ποσό, σε δύο μέρες σε κάποιες τράπεζες ή σε περισσότερες σε κάποιες άλλες, αποδεσμεύεται ο λογαριασμός. Υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός οφειλετών που ακόμη δεν έχει ενημερώσει η οικονομική υπηρεσία της τράπεζας για να προχωρήσουμε και σε αυτούς τους οφειλέτες στις κατασχέσεις. Είναι περίπου 5.500 με 6.000 αυτός ο αριθμός. Αυτοί λοιπόν, σε αυτή τη φάση, μπορούν να εισπράξουν τις επιδοτήσεις τους ελεύθερα. Τους καλούμε λοιπόν, για να μην προχωρήσουμε και σε αυτούς την κατάσχεση, με τα χρήματα τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να έρθουν και να πληρώσουν τις οφειλές τους. Αλλιώς και πάλι λυπάμαι, αλλά ο ταμείας είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει και για αυτούς στο αντίστοιχο μέτρο. Το να κάνουμε πολιτική κροτική νομίζω είναι εύκολο. Το να διαχειριζόμαστε όμως μια κρίση είναι το δύσκολο. Και η Δημοτική Αρχή δεν νομοθετεί. Η Οικονομική Υπηρεσία δεν νομοθετεί. Η Οικονομική Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να υπακούσει την νομοθεσία. Άλλος έχει πειθαρχική και ποινική ευθύνη. Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν νομοθετεί. Όμως είναι υποχρεωμένος να δίνει λύσεις και την επόμενη χρονιά να υπάρχει δυνατότητα
να παρέχονται και πάλι, όπως παρέχονται μέχρι τώρα, απρόσκοπτα όλες εκείνες οι υπηρεσίες που οφείλουμε να παρέχουμε στους πολίτες. Ομαλές ηθικές άρδευσης, καθαριότητα, ενίσχυση γενικά των υποδομών οι οποίες είναι απαραίτητες και των διαδικασιών που είναι απαραίτητες να γίνονται για να μπορεί ο πολίτης να κυκλοφορεί με ασφάλεια, να πηγαίνει με ασφάλεια στο χωράφι του και να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της παραγωγής του και της καλλιέργειάς του. Αυτός είναι ο στόχος μας. Μπορώ να πω πολλά, να κατηγορήσω την κυβέρνηση, να κατηγορήσω το πολιτικό σύστημα, να κατηγορήσω όλους αυτούς που διαχειριστήκανε αυτά τα θέματα μέχρι τώρα. Όμως, με το να μείνω στη διαπίστωση και στην καταγγελία, λύνεται το πρόβλημα. Δεν λύνεται. Με λύπη μας λοιπόν, με την ανοχή του Δήμου, προχώρησε η οικονομική υπηρεσία σε αυτά τα μέτρα. Διότι ήταν η ίστατη λύση. Περιμέναμε όλο το 2013 να γίνουν αυτές οι πληρωμές. Δεν γίνανε. Γι' αυτό και αν προσέξετε και στα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης, αυτούς τους μήνες αναγκάζονται πλέον όλοι οι Δήμοι, τους τελευταίους μήνες του έτους, να προχωρήσουν σε αυτή την, θα έλεγα, σε εισαγωγικά, ανεπιθύμητη για μας ενέργεια. Όμως δεν γίνονταν διαφορετικά. Καλό λοιπόν τους συμπολίτες μας να δείξουν κατανόηση. Αυτοί που χρωστούν και δεν τους έχει ακόμη κατασχεθεί το αντίστοιχο ποσό, να έρθουν να πληρώσουν. Για τους υπόλοιπους, δυστυχώς δεν υπήρχε άλλη λύση. Όσο πιο γρήγορα προχωρήσει η τράπεζα τώρα στη διαδικασία, τόσο πιο γρήγορα θα αποδεσμευτούν οι λογαριασμοί τους. Δεν υπήρχε, το ξαναλέω, άλλος τρόπος αντιμετώπισης. Και βέβαια να πούμε ότι αυτοί οι οποίοι δεν χρωστούν, δεν φταίνε σε τίποτα το επόμενο χρονικό διάστημα να μην απολαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών από το Δήμο. Αλλά για να την απολαμβάνουν θα πρέπει και ο Δήμος να εισπράξει. Δεν υπάρχει, το ξαναλέω, άλλη λύση. Αν και αυτή είναι η χειρότερη και η πιο αποτρόπαια. Κύριε Δημήτρη, αν γίνει κάποια ρύθμιση σε αυτούς που χρωστάνε, αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί των... Σε αυτούς που έχει γίνει ήδη η διαδικασία, έχει ξεκινήσει η διαδικασία της κατάσχεσης, θα πρέπει να κατασχεθεί στο σύνολό του το ποσό. Δεν μπορεί πλέον να γίνει η ρύθμιση. Σε αυτούς που δεν έχει ξεκινήσει, μπορούν βέβαια να έρθουν να πληρώσουν το ποσό και να μην προχωρήσουμε στην κατάσχεση. Ή να κάνω μία ρύθμιση με βάση τη λογική η οποία ισχύει βέβαια και στο δημόσιο. Βέβαια, να ανοίξω και εδώ. Οι μέρες και οι ώρες είναι κρίσιμες. Γιατί αύριο μπορεί αυτά πολλά να μην ισχύουν. Να μην υπάρχει δηλαδή και αύριο δυνατότητα διακανονισμού. Διότι συνεχώς βομβαρδιζόμαστε από εγκυκλίους και οδηγίες από τα αρμόδια Υπουργεία. Και κλείνοντας, ήθελα να πω το εξής. Εμείς παραλάβαμε ένα συγκεκριμένο ύψος οφειλών, ληξιπρόθεσμων οφειλών. Όλα αυτά τα 2,5 χρόνια, με τις προσπάθειες της οικονομικής υπηρεσίας, του αρμόδιου αντιδημάρχου και στο σύνολό του των υπηρεσιών του Δήμου, κατορθώσαμε αυτό το ποσό και το κρατήσαμε χωρίς να μεγαλώνει, χωρίς να αυξηθεί. Θεωρώ την επιτυχία αυτό. Αλλά οι οφειλές των προηγούμενων ετών πρέπει και αυτές να εισπραχθούν.